Εδώ Μιζαρίδης Φώτιος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής στο βαθμό υποστράτηγος. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας, υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνόμευσης. Εντείνει, να ξέρετε, την εμφανή αστυνόμευση με πεζές και επιχούμενες περιπολίες. Το μέτρο αυτό ξεκίνησε από την Δευτέρα, 13 Τρίτου, και θα συνεχιστεί με αμύωτο ενδιαφέρον. Θέλουμε να τονίσουμε και να φανεί όχι μόνο στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης, αλλά όλη στην ευρύτερη περιοχή, η έντονη αστυνόμευση και οι πολίτες Θεσσαλονίκης, οι επισκέπτες Θεσσαλονίκης, να νιώθουν ασφαλείς. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί, όπως σας είπα, και στην ευρύτερη περιοχή, με στοχευμένες δράσεις, και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα ξεκινάει το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Θα το δείτε, θα το διαπιστώσετε και θα το διαπιστώσουν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Για τι ομάδες της αστυνομίας μιλούμε και μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμό πεζών περιπολιών? Μιλάμε για πεζή αστυνόμευση που θα απαρτίζεται από πολλές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Μιλάμε τώρα εδώ για την πεζή αστυνόμευση κυρίως στο κέντρο της πόλης. Αυτοί θα συνοδεύονται και από τα σκυλιά που ανήκουν στην υποδιεύση ειδικών αστυνομικών δυνάμεων Βορείου Ελλάδος. Τις ευχαριστούμε και αυτούς που μας συνδράμουν. Και όσον αφορά για τις άλλες στοχευμένες δράσεις, ιδίως τα προβλήματα που έχουμε στο κέντρο της πόλης, τόσο στη Ροτόντα όσο και στην Αβαρίνου, αυτό το διαπιστώσατε κι εσείς ότι γίνεται σε καθημερινή βάση από πολλές υπηρεσίες που απαρτίζονται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης με τα δίκυκλα, αλλά και από την Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τις δημιουργίες. Πόσα κλιμάκια δηλαδή καθημερινά? Ναι, πόσες ομάδες και πόση σκυλιά θα έχετε? Τα σκυλιά σήμερα, θα το δείτε κι εσείς, είναι 2, και όσον αφορά με τις ομάδες αστυνόμευσης, είναι 4 ομάδες από 3 άτομα αποτελούμενοι. Εκτός όμως από αυτό, θα υπάρχει και